Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και συνεχίζονται τα έργα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπουμε στην εδώ όπου έχουν ξεκινήσει τα σιδερώματα. Έτσι όπως πάνε, ίσως αύριο έχουμε και τη σκηροθέτηση. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα σίδερα. Να πούμε ότι στο κτίριο των μουσείων έχουμε σοβατίσματα. Περνάγανε πριν, ψεκάζανε με αυτό το ειδικό ψεκαστήρι που έχουν για τα σοβά. Και τώρα το στρώνουν πάνω. Λογικά θα κάνω όλο το κτίριο, δεν ξέρω αν θα κάνω δεύτερο χέρι. Γιατί πρέπει να είναι δεύτερο χέρι, αυτό έχει περάσει ήδη ένα ψηλό βασικά, τώρα ίσως πρέπει να είναι λίγο πιο χοντρή στρώση. Και θα δούμε αν αύριο, όπως είπαμε στην υπογειοποίηση, στο κομμάτι το που σιδερώνει τώρα, μήπως το σκηροθετήσουν. Αν όχι αύριο, σίγουρα τη Δευτέρα. Μόλις ξαναξεκίνησε το σοβάτισμα. Πιάνουν κομμάτι-κομμάτι. Και βλέπετε αριστερά τον εργάτη που το στρώνει με ένα μεγάλο μαδέρι. Προχωράμε. Βλέπετε την κλίση όπου έχει η κάλυψη της υπογειοποίησης. Εδώ οι εργάτες που λέγαμε πριν. Και εδώ βλέπω ότι κάνει όπισε ένα από τα φορτικά. Λογικά πρέπει να σκάβουνε. Είδα και γεωύφασμα, ίσως απλώνει και κάποιο γεωύφασμα, θα το δούμε μετά. Όταν πάμε από την ανατολική πλευρά του γηπέδου. Και δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, εδώ έχουν κάνει και εσωτερικά κάποια σοβατίσματα. Και πάμε. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά πίσω από τον πυλώνα, όπου έχει ξεκινήσει η συναρμολόγηση σκαλωσιών, όπου θα φτάσει εννοείται μέχρι πάνω στον πυλώνα, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες για σοβατίσματα, στοκαρίσματα και βάψιμο. Θα δούμε τώρα τι χρώμα έχουν επιλέξει. Ήταν ανάμεσα στο γκρι και στο ανοιχτό μπέζ, όπως είναι το υπόλοιπο χρώμα του γηπέδου. Θα δούμε τώρα τι έχουν επιλέξει. Λοιπόν, είμαστε στη δυτική πλευρά, στην κεντρική πύλη όπου κατασκευάζεται. Έχουν έρθει κάποια αλουμίνια τα οποία θα τοποθετηθούν έτσι όπως θα τοποθετούν τώρα οι μάστορες, έτσι όπως βλέπουμε. Και αυτά δεν τα έχουν βάλει ακόμα, αυτό εδώ βάζουν που βλέπουμε τώρα. Τα οποία υποθέτω ότι τα έχουν φέρει για να τοποθετήσουν τις τζαμαρίες, όπου θα υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατασκευές με τις τσιμεντοσανίδες και κάτω τα ψευδοπαράθυρα. Εδώ να δείξουμε ότι έχουμε κάποια θρυψίματα στα στοκαρίσματα που έχουν κάνει. Αν θυμάμαι καλά θα περάσουν άλλο ένα χέρι στο πω, αλλά δεν βάζω το χέρι μου και στη φωτιά. Και βλέπουμε εδώ
αυτά τα μαύρα πλαίσια, τα οποία θα φέρουν και άλλα λογικά, δεν θα είναι μόνο αυτά. Πρέπει να έχουν φέρει τα μισά περίπου. Λοιπόν, εδώ θα βάλουν και το δεύτερο το πλαίσιο. Θα δείτε ότι θα το μεταφέρουν λογικά κολλητά με το άλλο. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν εκεί. Το δούμε. Ναι, το μεταφέρουν κολλητά. Οπότε προφανώς δεν έχουν φέρει όλα τα πλαίσια ακόμα, θα φέρουν και τα υπόλοιπα. Και προχωράμε βόρεια. Βόρεια έχουν βγάλει τα καλύματα από τα Edalbon, το βλέπετε, και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγηση της καλωσιάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες, δείτε, έχουν κάνει μια αλυσίδα όπου ένας μεταφέρει το ένα κομμάτι στον άλλον και θα αφήσουν αυτό και το κομμάτι δίπλα στο κτίριο της ΠΑΕ για μελλοντικές εργασίες. Και ουσιαστικά έχουν τελειώσει από αυτό εδώ, από αυτήν εδώ την πλευρά, και προχωράμε στην επόμενη. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πού θα μεταφέρουν αυτές οι καλωσιές, αν θα το μεταφέρουν σε άλλο σημείο του γηπέδου, αλλά τα βάζουμε σε αυτό το φορτηγό και θα δούμε πού θα τα πάνε. Ήρθαμε βορειοανατολικά του γηπέδου, όπου είχαν φέρει, αν θυμάστε, βάσεις για Edalbond, τις οποίες δεν τις είχαν βάλει όλες. Τις έχουν βάλει όλες τώρα, από τον πυλώνα και δεξιά τις έχουν βάλει και έχει μείνει ένα τελευταίο κομμάτι στο εκεί κάτω, να δείτε, εδώ. Το οποίο είναι δίπλα από το κτίριο της ΠΑΕ και θα το τοποθετήσουν λογικά σήμερα. Και θα έχει μείνει άλλο ένα κομμάτι κολλητά στο κτίριο της ΠΑΕ, όπως και από την άλλη πλευρά, ώστε θα το βάλουν αργότερα, θα δούμε. Ανατολικά στην υπογειοποίηση βλέπουμε εδώ την μεγάλη μπουλντόζα, η οποία φορτώνει με χώμα ένα από τα φορτηγά. Εδώ έχουμε τον υδροφόρο ρίζοντα, ο οποίος τον απαντούν συνέχεια. Ακόμα δεν έχει στερέψει, θα δούμε πότε θα γίνει αυτό, αν σταματήσουν και οι βροχές. Και δίπλα η σφύρα, όπου σκάβει στις σπάει, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει κάποιο βράχο από κάτω, στα πλάγια του δρόμου. Εδώ θα δούμε τη μεγάλη μπουλντόζα, η οποία όταν δεν υπάρχει κάποιο φορτηγό σκάβει στις άκρες του δρόμου, δίπλα ακριβώς από τις πασαλοπήξεις, φαίνεται και στον υπόλοιπο δρόμο εδώ. Βλέπουμε και σίδερα τα οποία έχουν κατεβάσει για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες στα τυχεία και στην πλάγα της υπογειοποίησης. Βλέπουμε στο βάθος και την τοποθέτηση γεωϊφάσματος, το ίδιο θα κάνουν και απέναντι. Παρόν δεν έχουν αγγίξει την κάλυψη αυτήν εδώ, ίσως το κάνουν ενιαίο, ένα κομμάτι ολόκληρο. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, όχι εδώ που είναι ο μάστορας π.χ.
και δίπλα τα μεγάλα τα καλούπια για τα τυχεία. Προχωράμε στο γήπεδο. Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει να τοποθετούν έτσι με το σανίδες στα πλαίσια αυτά εδώ. Είμαστε στην κάτω πλευρά, στην νότιο-ανατολική πλευρά του γηπέδου. Χαμηλά. Τα οποία θα γίνουν και εδώ τα παράθυρα που έχουμε δει που έχουν γίνει και πιο βόρεια. Και εννοείται και στα υπόλοιπα πλαίσια που υπάρχουν. Δεν φαίνονται τώρα γιατί είναι τα καλούπια δίπλα. Και πάμε και λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπω κάποια εργασία. Έχουν τελειώσει τις εργασίες με τις ενώσεις με το σανίδες. Εδώ πάνε και ο μάστορας που μεταφέρει τις υπόλοιπες στην νότια πλευρά του γηπέδου, εκεί που είδαμε πριν. Και αυτά, δεν βλέπω κάποιες άλλες εργασίες. Σήμερα έχει αγώνα handball, έχει το δεύτερο αγώνα. Χθες οι Μάγκες πήραν ένα μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης. Και σήμερα στις 7 έχει τον δεύτερο αγώνα, όπου μπορούμε να το δούμε όλοι από το κανάλι της COSMOTE εδώ στο YouTube. Και αυτά. Συγχαρητήρια και στην Εθνική που ήρθε 1-1 χθες με την Ισπανία. Και αυτά. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες, την άλλη εβδομάδα λογικά. Αυτά. Μόνο ΑΕΚ.